24 λεπτά πριν από τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 του μήνα Γενάρη. Και αν θεωρούμε στο μυαλό μας λίγες ημέρες πριν, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, είχαμε κληθεί όλη την κοινωνία να βοηθήσουμε και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την δύσκολη πραγματικά προσπάθεια μιας οικογένειας για το αυτονόητο, για την υγεία του μικρού του παιδιού. Μιλούσαμε τότε για το μικρό Δημητράκη, όπου είχε γίνει μια προσπάθεια από πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς εθελοντές, ώστε να μαζευτούν χρήματα, να ενισχυθεί η οικογένεια του μικρού Δημητράκη για να πάει στο εξωτερικό να κάνει κάποιες εξειδικευμένες συμβάσεις. Κάτι το οποίο σαφώς και έγινε και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή, όπου για μια φορά ακόμα σαν κοινωνία δείξαμε τα αλληλέγγυα αισθήματά μας και βοηθήσαμε και στηρίξαμε και πραγματικά προσφέραμε ελπίδα περισσότερη σε ένα πολύ μικρό παιδί, τον μικρό Δημητράκη, που τον έχω εδώ και παίζει μέσα στο στούντιο. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά η δική μου, ξέρω και τους γονείς του, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας την όλη τους αυτή η εμπειρία στο ραδιοθάλαμο. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τη μαμά του μικρού Δημητράκη, την Μαρία την Πεντινάκη, ο παπάς ο Νίκος, ο Μαδούλης κρατάει το μικρό Δημητράκη, γιατί δεν είναι εύκολο να είναι και οι δύο στο ραδιοθάλαμο και να μιλήσουμε. Λοιπόν, Μαρία, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία σε όλο τον κόσμο και ειδικά στα μικρά παιδιά. Εννοείται. Την έχουν πιο πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Μαρία, γίναμε όλοι θεατές μια προσπάθεια που έγινε πριν από μερικές ημέρες για να ενισχυθεί το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειάς σας για τον μικρό Δημητράκη. Mm-hmm. Θέλω να το πάρουμε λιγάκι το όλο θέμα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε, πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και τι έχουμε για τη συνέχεια να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, το παιδί γεννήθηκε. Να πούμε σημείο αυτό, συγγνώμη, ότι ο Δημητράκης είναι 13 μηνών. 13, ναι. Πολύ ωραία. Το παιδί γεννήθηκε με ατρυσία ορθού, που αυτό σημαίνει χωρίς τρυπούλα στον ποπό. Χωρίς προκτό δηλαδή γεννήθηκε. Χωρίς προκτό, ακριβώς. Κάτι το οποίο ο προγεννητικός έλεγχος το είχε δείξει, είχε φανεί. Όχι, δεν είχε φανεί κάτι, ούτε σε εξετάσεις στο μητέρα Κρήτη, ούτε πουθενά. Μας είπε ο γιατρός ότι είναι κάτι που δεν φαίνεται. Είναι σαν την ακοή ενός παιδιού που δεν ξέρεις αν ακούει ή όχι. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Αντιμετωπίστηκε με χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Κρήτης. 2 ημερών έκανε την πρώτη. Πήγαν όλα καλά. Το παιδί για 10 μέρες ήταν σε υψηλό κίνδυνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σαν δεύτερο βήμα ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε Αθήνα, διότι δεν αντιμετωπιζόταν πλέον εδώ ένα τέτοιο παιδί, στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου και 6 μηνών έκανε πάλι ένα μεγάλο χειρουργείο στον ποπό του. 10 μηνών τέλειωσαμε με τον ποπό, όλα καλά, αλλά υπήρξε ένα άλλο πρόβλημα 5 μηνών. Είχε δυσχέρεια στην αναπνοή, λόγω του ότι το παιδί έμπαινε συνεχώς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπήρξαν διασωληνώσεις αρκετές φορές, τουλάχιστον 4-5, και έπαθε μία στένωση στο λάριγγα. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του κάνουν τραχειοστομία γύρω στους 6 μήνες περίπου, για να μπορεί να αναπνέει το μωρό, αλλιώς θα το χάναμε. Και συνεχίζουμε να είμαστε με τραχειοστομία. Μας είπανε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό στένωσης που δεν αντιμετωπίζεται εδώ στην Ελλάδα, ότι πρέπει να βγούμε σε εξειδικευμένο κέντρο στο εξωτερικό. Έχουμε πάει ήδη 2 φορές. Προσπαθούμε με διάφορες ασκήσεις που του κάνει κάθε φορά που πηγαίνουμε να ανοίξει λίγο τη στένωση. Έχει υποστεί ήδη μία επέμβαση στο λαιμό 5 ώρες περίπου. Και προσπαθούμε να αποφύγουμε ένα δεύτερο χειρουργείο του παιδιού. Τώρα την τελευταία φορά που πήγαμε, μας είπε ότι του έκανε την άσκηση, μπήκε για 40 λεπτά περίπου χειρουργείο. Μας είπε ότι θα τον αφήσει για λίγο ακόμα με το σωληνάκι στο λαιμό, γιατί είναι πολύ ερεθισμένος ο λαιμός του εσωτερικά και δεν μπορεί ακόμα να ανταπεξέλθει στην αναπνοή. Οι επεμβάσεις αυτές τις τελευταίες στο Λάρικα το έγιναν στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο κέντρο, κάποιο νοσοκομείο που να μπορεί να το υποστηρίξει όλο αυτό. Όχι, όχι. Είναι μια πολύ μεγάλη στένωση. Mm-hmm. Τύπου τελευταίου τέταρτου που λέει ο γιατρός στην Αθήνα.
και δεν μπορούν να κάνουν μια τέτοια χειρουργική επέμβαση εδώ. Σε ποια χώρα ταξιδεύετε ώστε να γίνονται αυτές οι... Στο Λονδίνο, στο Λονδίνο, στο κέντρο του Λονδίνου. Πολύ ωραία. Σαφώς όλη αυτή η περιπέτεια του μικρού, πέρα από την ανησυχία που έχει δημιουργήσει σε εσάς σαν γονείς για την υγεία του παιδιού σας, έχει επιφέρει και πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος στον προϋπολογισμό της οικογένειας, που να πούμε ότι δεν είστε καμία πλούσια οικογένεια που περισσεύουν τα χρήματα ώστε να νιώθετε την άνεση να τα δαπανάτε για την υγεία του παιδιού. Παρ' όλα αυτά όμως κάνετε τα πάντα ώστε αν μη τι άλλο το παιδί να έχει τα καλύτερα. Δυστυχώς αποφεύγαμε να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε τον κόσμο με κάτι τέτοιο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε είμαστε ένα χρόνο και κάτι σε νοσοκομεία. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον. Το ΙΚΑ δεν χορηγεί κάποια υλικά του Δημήτρη που χρειάζεται τώρα. Το ΙΚΑ θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν τα χορηγούσε. Αγοράζουμε διάφορους καθετήρες που μπαίνουν στο λαιμό του ή κάποια σωληνάκια που χρειάζεται, που, τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά και τα αγοράζουμε εμείς σαν γονείς του. Το ΙΚΑ δεν προσφέρει κάτι σε αυτό, παρόλο που το παιδί είναι ασφαλισμένο. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να, να αγοράσουμε τα υλικά αυτά του παιδιού. Και τότε, σε εκείνο το σημείο, αποδείχθηκε, αγαπητή Μαρία, ότι τελικά άγγελοι υπάρχουν και είναι άγγελοι επιγύης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία είπαν ότι ρε παιδιά, όλο αυτό γιατί να μην το μοιραστούμε όλοι μας, γιατί από λίγο να προσφέρει ο καθένας μπορούμε σίγουρα κάτι να κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καστελιανάκη Κώστα, το Δημοτικό Σύμβουλο, και την αγάπη της Σταυρακάκη, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό το έργο. Κατά συνέπεια, όλους τους υπόλοιπους εθελοντές, όλο τον κόσμο που βοήθησε το γιο μου, κάνανε μια πολύ μεγάλη θυσία να μαζέψουν όλα αυτά τα χρήματα για να μπορέσει το παιδί να έχει ένα καλύτερο αύριο. Τους ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και εσένα Θάνο, κατά συνέπεια, γιατί και χωρίς εσένα, χωρίς διαφημίσεις σου, δεν θα μπορούσαμε να το μάθει όλος αυτός ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Δημητράς, να είστε καλά. Ναι, αυτά. Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο εισπράξαμε όλοι το διάστημα αυτό, Μαρία, που πέρασε, είναι ότι στα δύσκολα, αν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε. Και κάποιες δυσκολίες οι οποίες παρουσιάστηκαν με την τράπεζα και κάποια προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και αυτά ξεπεράστηκαν, γιατί ακριβώς υπήρχε η διάθεση και η αποφασιστικότητα όλων μας να συνεχίσουμε για τον μικρό Δημητράκη και να κάνουμε τα καλύτερα. Ακριβώς. Και όταν το παιδί αυτό σε μερικά χρόνια ελπίζουμε όλοι μας να έχει την υγεία του πάνω απ' όλα, το βλέπουμε να παίζει και να είναι έξω και να τραγουδάει και να χορεύει, θα οφείλεται ένα κομμάτι του και σε όλους εμάς που λιγάκι βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Η εξέλιξη τώρα της υγείας του Δημήτρη, Μαρία, ποια μπορεί να είναι και πού μπορούμε να ελπίζουμε για το καλύτερο? Περιμέναμε ότι θα μείνουμε στο Λονδίνο περίπου ένα μήνα για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αλλά λόγω του ότι δεν γινόταν αυτή τη φορά να το βγάλουμε, θα ξαναπάμε περίπου 23 Φεβρουαρίου. Για να δούμε πλέον τι μπορεί να κάνει. Θα μείνουμε ένα μήνα για να το αφαιρέσει αυτό το πράγμα από το λαιμό του? Ή θα ξαναφύγουμε και θα ξαναπάμε? Ναι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα μας απαντήσει τώρα που θα πάμε, θα μας απαντήσει ο γιατρός του. Θα τον δει και μετά. Οπότε το θέμα του να φύγει το σωληνάκι από το λαιμό του είναι θέμα της επόμενης επίσκεψης στο Λονδίνο και στο ιατρικό αυτό κέντρο, το ειδικό αυτό ιατρικό κέντρο που είναι για τις περιπτώσεις αυτές. Και οπότε η συνέχεια μετά για το Δημητράκη, αν το σωληνάκι του βγει από το λαιμό, θα είναι η πορεία ενός κανονικού φυσιολογικού παιδιού που θα αναπτύσσεται επιτέλους σωστά, φυσιολογικά, χωρίς κανένα πόλη πρόβλημα στο κομμάτι της υγείας του. Όλη αυτή η ταλαιπωρία, Μαρία, και η περιπέτεια και η εμπειρία που έχετε, φαντάζομαι ότι έχει κάνει και σαν γονείς να είστε πολύ πιο δυνατοί σε διάφορα ζητήματα και να προσπαθείτε, ακόμα και αυτή σου η έκθεση σήμερα εδώ δηλώνει ότι αν μη τι άλλο θέλεις αυτό το οποίο βιώσατε εσείς, ζήσατε εσείς, να γίνει πράγμα προς μίμηση και για άλλες οικογένειες. Οπότε δεν είναι κακό να βγάζουμε το πρόβλημά μας προς τα έξω όταν χρειαζόμαστε βοήθεια και να ζητούμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Όχι, δεν είναι κακό. Όσο προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε, όχι μυστικό, δεν είναι κάτι που ντρέπομαι αυτό που έχει το παιδί. Γιατί είναι ένα παιδί εντελώς φυσιολογικό, απλά δεν ακούμε τη φωνή του. Αυτό μας λείπει, μπορώ να πω, ούτε το κλάμα του. Θα έλεγα ότι ναι,
αν υπάρξει κάποια μάνα που κάποιο σπίτι που θα το βιώσει αυτό, θα ήθελα με όλη την καλή μου διάθεση να τους βοηθήσω, που εύχομαι σε κανένα να μην συμβαίνει αυτό, εννοείται, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις ένα παιδί να ταλαιπωρείται. Αλλά το αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Σταθήκαμε πολύ, πολύ δυνατοί σε όλο αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε το Δημήτρη. Και από όλο αυτό πήραμε όλοι και εμείς οι υπόλοιποι τεράστια δύναμη. Αυτό που θέλω εγώ είναι η δέσμευσή σας και εσένα και του Νίκου, ότι του χρόνου, τις μέρες λίγο πριν, που είναι η περίοδος των εορτών, θα έρθει ο Δημητράκης εδώ να πει τα κάλαντα. Μακάρι. Δηλαδή αυτό μακάρι θα είναι δέσμευση. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας που μοιραστήκατε όλο αυτό το προσωπικό σας βίωμα με τους ακροατές του Λατό FM στους 103,3 και που δεν είπατε ποτέ όχι, δεν θέλουμε να βγούμε ή να το κάνουμε κοινωνό στην ευρύτερη κοινωνία το θέμα μας αυτό, ή δεν θέλουμε να το κρατήσουμε κρυφό. Γιατί είναι παράδειγμα, το επαναλαμβάνω, πολύ σημαντικό αυτό, προς μίμηση, η όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνατε και η δύναμη την οποία έχετε μέσα σας. Και πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε αυτό, γιατί τα αυτονόητα πολλές φορές το θεωρούμε ως δεδομένα και δεν πρέπει. Ακόμα και γι' αυτά πρέπει να πασχίζουμε και να αγωνιζόμαστε. Όλο το κόσμο. Πολύ ωραία. Μαρία, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Ραδιοθάλαμο. Κυρίες και κύριοι, μουσική ανάσα και συνεχίζουμε αμέσως μετά από το τέλος της σημερινής.